Λαέ, μισκή μισθό κεφάλι, ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι. Το ζήτημα για μας είναι να καθορίσουμε μία δόση στην οποία ο κάθε ένας από τους δύο μπορεί να ανταποκρίνεται, έτσι ώστε να κρατήσει το σπίτι του. Γιατί τους ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη στιγμή ότι από τις χιλιάδες πληστηριασμούς που έχουν κανονιστεί και είναι σε εξέλιξη, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η πρώτη κατοικία, η λαϊκή κατοικία, να έχει ο άνθρωπος, ο συνάδελφος, ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι. Τώρα είπαν ότι τα στοιχεία θα τα εξετάσουμε. Εμείς επιμείναμε ότι θα πρέπει η όποια δόση καθοριστεί να είναι στα μέτρα του συναδέλφου που έχει την ευθύνη και την υποχρέωση. Παρ' όλα αυτά όμως, ως συνδικαλιστές, ως κίνημα, δεν μπορούμε να στεκόμαστε μόνο στο νομικό ή στο διοικητικό πλαίσιο. Δηλαδή, το ζήτημα, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα ολόκληρο πλέγμα από νομικές ρυθμίσεις, με βάση τις οποίες τα αφεντικά του, γιατί οι υπάλληλοι είναι αυτοί που δουλεύουν πάνω, τα φάντη δηλαδή, μπορούν να αγοράζουν πακέτα δανείων στο 7% της αξίας, ενώ για τον συνάδελφο, για παράδειγμα, το δάνειο διπλασιάστηκε, έτσι και με βάση αυτό πρέπει να παίρνουν δόση, είναι ένα ζήτημα το οποίο για μας είναι απαράδεκτο και σε αυτή τη βάση υπερασπιζόμαστε την πρώτη κατοικία και σε αυτή τη βάση βάζουμε τα φάντα πέντε. Περιμένουμε με βάση τα οικονομικά στοιχεία να κάνουν αντιπρόταση. Πρόταση δηλαδή για το ύψος της μηνιαίας δόσης και με βάση αυτή την πρόταση θα δούμε εάν είναι στα μέτρα των συναδέλφων που έχουν το πρόβλημα και μπορούν να ανταποκριθούν αφού ικανοποιήσουν τις ανάγκες, έτσι, δηλαδή σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σε τέτοιο σε διαβίωση που λέει συναδέλφισσα κλπ. Ο άλλος ο νεαρότερος έχει και πρόβλημα υγείας και δεν μπορεί πλέον να δουλέψει. Άρα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα, εφόσον καθοριστεί ένα ύψος δόσης στο οποίο μπορούν να ανταποκριθούν, όλα καλά, θα πούμε ότι το κίνημα προχώρησε, κατάφερε, απέσπασε αυτό που έπρεπε να αποσπάσει. Σε διαφορετική περίπτωση θα επανέλθουν. Σε διαφορετική περίπτωση θα επανέλθουν. Και θα επανέλθουμε απαιτητικά, δυναμικά, μέχρι να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, το ξέρετε, γιατί έχουμε συνυπάρξει σε τέτοιες κινητοποιήσεις και στο πρόσφατο παρελθόν και παλιότερα, που έχουμε καταφέρει να τις αποσπάσουμε αυτές τις ρυθμίσεις. Άρα λοιπόν το συμπέρασμα που βγαίνει τελικά είναι ότι τα σπίτια του λαού τα σώζει ο λαός και ότι στο κίνημα είναι η ελπίδα, στη μαζικότητα, στην οργανωμένη δράση. Επαγρύμνηση. Ακριβώς.